Με στείλωσε μακαρονάδα. Νιώθω καλύτερα. Παιδί μου, με άδειο στομάχι δεν μπορείς ούτε να κοιμηθείς ούτε να σκεφτείς σωστά. Ξέρω από πείρα. Δεν έχεις ακούσει που λένε νηστικό αρκούδι? Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που αυτοσαρκάζονται. Ναι, το έχω αυτό από μικρή. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Κάτω από άλλες συνθήκες, εμείς οι δύο. Τι? Θα κάναμε τρομερή παρέα. Δεν συμφωνείς? Καλημέρα. Βρε καλώς την. Καλώς ήρθατε. Τι κάνεις, αδερφούλη μου? Καλά, εσύ? Δικούλη μου, καλώς όρισες. Πού ήσουν εσύ? Πού να ήμουν? Στο γραφείο. Τηλέφωνα, φάξ. Άσε τα email. Καφεδάκι? Όχι, ευχαριστώ. Πάω να κάνω ένα ντουζάκι. Να ξαπλώσω λίγο. Και πάλι καλημέρα. Καλή ξεκούραση. Επειδή δεν έχουν ακόμα ξεβουλώσει τα αυτιά μου από το ταξίδι, άκουσα καλά. Με είπε δικούλη μου. Την έχεις παρεξηγήσει την Ανέτα. Δεν είναι κακιά. Ωραία, και κακιά είναι. Και μας φλόμωσε στο μουσι. Τι εννοείς? Την πίστεψες ότι ήταν στο γραφείο? Πολλά βράδια μένει μέχρι αργά. Νικολάκη, για να μου μιλάει εμένα η οχιά με τόση γλύκα, πάει να πει ότι τη γλέντισε τη βραδιά της. Τι εννοείς τη γλέντισε? Έφαγε κοκό. Η Ανέτα. Άκου που σου λέω. Εσύ πια όλα τα ξέρεις. Καλά, εγώ τον κόβω. Πώς εκφράζεις έτσι? Είναι γυναικεία έκφραση αυτή? Ακού τον κόβω, ποιον κόβεις? Το λαιμό μου. Μακάρι. Πού είναι το τηλέφωνο? Να δω τι ώρα έχει πτήσει για Μελβούρνη. Καλά, καλά, καλά. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Να μην ξεχνιόμαστε. Μια πυρουνιά έχει μείνει. Θα τη φάσω ή να τη φάω? Μαζεύτηκες? Από πότε έχεις γκόμενο? Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι? Εγώ να τρεπώ? Εσύ ξεπορτίζεις κάθε βράδυ. Ξεπορτίζω? Στο γραφείο τρέχω. Σε επαγγελματικά ραντεβού. Για το εργοστάσιο ξενυχτάω. Έχω απανοτά meeting. Αυτά τα meeting στις μέρες μας τα λέγαμε πιασμαντέ. Σε παρακαλώ πολύ, δε σου... Μα είσαι με να τα πουλάς αυτά. Σε βλέπω τα χαράματα που γυρνάς. Συγγνώμη, εσύ στο παράθυρο κοιμάσαι? Δεν κοιμάμαι. Έχω κοιμηθεί πολύ στη ζωή μου. Παππού, σε προειδοποιώ. Με 2 γνωματεύσεις κορυφαίων γιατρών
Σε στέλνω στο άσυλο Ανιάτων. Κι εγώ με δυο σφαλιάρες σε στέλνω στο διάλο. Μαζέψου το καλό που σου θέλω. Όχι, καλά να πάθω που κάθομαι και σ' ακούω, ηλίθιος. Σταμάτα και μόλις ανοίξαμε το μάτι μας. Να κάθομαι να μολάω στην κοπέλα ό,τι κοτσάνες μου είχες πει. Να την παρακαλώ να μου χαμογελάσει. Εγώ φταίω, ρε, που ήταν φαφούτα. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Είπαμε, εγώ φταίω. Πάντως, απορώ γιατί δεν πιάσανε συμβουλές του καπετάνιου. Πάρ' τα, καπετάνιο, να μην στα χρωστάω. Πρόσεξε πώς μου φέρεσαι μπροστά στο λοστρόμο. Αλλά θα βάλω μυαλό. Δεν πρόκειται να σε ξανακούσω ποτέ στη ζωή μου. Ρε εσύ, Γρηγόρη, εγώ έχω φάει τη ζωή μου στις γυναίκες. Από πιτσιρίκι ήμουνα καμάκι. Ήμουνα νιός και γέρας. Α, κοίτα τα ασπρισμένα μου μαλλιά. Τα ροζιασμένα μου χέρια. Από άλλο πράγμα είναι ροζιασμένα τα χέρια, θες να σου πω από τι. Είσαι χυδαίος και πες το. Ποταπός. Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά είσαι. Τι να σου πω, κακομοίρη, ό,τι και να σου πω. Ξέρεις ποια παροιμία ταιριάζει στην περίπτωσή του. Πήγε ο Εβραίος στο παζάρι και ήταν η μέρα. Όχι Πέμπτη. Όχι Τρίτη. Ναι. Καλώς όρισες. Παναγιωτάκι μου. Πόσο μου λείψες, βρε. Και εμένα. Ήθελα να σου τηλεφωνήσω, αλλά δεν είχα το νούμερο σου. Από χθες ρωτάω για σένα. Πες μου τα νέα σου. Τι να σου πρωτοπώ. Έγιναν πολλά από τότε που φύγες. Έκανα την επανάστασή μου. Αλήθεια. Για πες. Ένα βράδυ, τα παχύμα και τσουβαλάτα στην Ανέτα, πήρα τη βαλιτσούλα μου και μην τον είδατε. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Μάγκα τσίφτη και καραβουζουκλή. Ήμουνα σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Ναι, τα κατάφερα. Σκατά τα έκανα. Η Ανέτα με απέλησε από τη δουλειά. Έβαλε μπροστά τις διαδικασίες για το διαζύγιο. Κοιμάμαι όπου βρω. Πότε στο σωτήρι, πότε στο σαλόνι. Κατά τα άλλα, είμαι μια χαρά. Δεν έχω παράπονο. Κοίτα, κάθε επανάσταση έχει και το τίμημά της. Απελπισμένος είμαι. Δεν έχω στον ήλιο μοίρα. Γιατί έχω εγώ. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Ευτυχώς που γυρίσατε και η Ανέτα μου επέτρεψε να ξαναγυρίσω στο δωμάτιό της. Κουράγιο. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Μπα. Σκέφτομαι να γυρίσω στη Σπερχιάδα. Να ασχοληθώ με τον μπαμπάκι. Βοηθώ, χρειάζεσαι. Κλείνω, κλείνω τώρα. Δεν μπορώ να σου μιλήσω άλλο. Κλείνω, σου λέω, δεν μπορώ. Αφού θα ειδωθούμε σε λίγο. Τι... Είσαι τρελός, δεν γίνεται. Σταμάτα, σου λέω. Καλά. Μόνο το ρεφρέν. Αγωνία με λαχτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι. Αγωνία με λαχτή. Πέρασε.
Καλησπέρα. Αναγκασμένη εκ των συνθήκων, είμαι με βαριά καρδιά υποχρεωμένη να σε ανεχτώ και πάλι στην κρεβατοκάμαρά μου. Καλοσύνη σου. Δεν έχω λόγια. Θα κρατάς από μένα μία απόσταση 30 πόντων. Πόσο είναι 30 πόντοι? Πόσο είσαι ολόκληρος? Αν ξεπεράσεις τους 30 πόντους, θα έχεις να κάνεις με το δικηγόρο μου, ντακό? Όλον αυτό τον καιρό... 30 πόντοι, μην ξεχνιόμαστε. Βολέψου. Εκεί... Δεν πιστεύω να διανοήθηκες ότι θα μοιραζόμαστε το ίδιο κρεβάτι. Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό. Θέλεις άλλη κουβέρτα? Όχι. Έχω και το τρίγωμά μου. Πάω να ετοιμαστώ. Έχω ένα meeting. Πείτε του πως πεθαίνω. Για τα βαριά μας τα πλάτα, πατώπλατα, και τα βαριά τα χέρια. Πείτε του πως θα γρυπνήσα. Ξέρω ότι δεν κοιμάσαι. Μόλις ετοιμαζόμουν. Αν ενοχλώ, φεύγω. Ενοχλείς, φύγε. Καλά, ντε. Μια κουβέντα είπα. Κατά τ' άλλα, πώς θα πας? Τίποτα. Μάλιστα. Χάρηκα που είχαμε αυτό τον ουσιαστικό διάλογο. Κι εγώ. Άντε, γεια. Από πότε έχουμε να ειδωθούμε? Για να σε δω, βρε. Καλέ, εσύ ψήλωσες, ομόρφινες. Φτού να μη σε βασκάνω. Κοντζά μάντρας έγινες. Ναι, μου το είπαν κι άλλες. Ας το κόρακα. Συμβαίνει κάτι? Εσύ πες μου. Εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα. Είσαι σίγουρος? Τα έχεις κοπανίσει, ε? Θυμάσαι τη μέρα που φύγα. Αμυδρά. Σε βοηθήσω εγώ, που τη θυμάμαι στιγμή προς στιγμή. Έφευγα και τρέχες πίσω μου. Εγώ? Φώναζες.
Σαν να θέλεις να μου πεις κάτι. Εγώ. Όχι, εγώ. Εγώ μπορεί. Εγώ πάντως όχι. Με κάποιον άλλον θα με μπερδεύεις. Έχεις δίκιο. Ο παππούς θα ήταν και σας μπέρδεψα. Μάνα, έχει τίποτα να πιω? Ζυπέλαιο. Και αφού άκουγες κάποιον να σε φωνάζει, γιατί δεν σταμάτησες? Τι ήθελες να μου πεις? Ασταμάταγες να σου λέγα. Έπαιξες και έχασες. Δεν χάνω ποτέ όταν παίζω. Είσαι απίστευτη ψωνάρα. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε. Συμπεθερά, δεν πας για ύπνο? Δεν φεύγω απόψε από εδώ. Κανείς δεν φεύγει απόψε από εδώ. Τι θες από μένα? Αυτό που θες κι εσύ. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Λέμε και ψεματάκια. Ποια νομίζω ότι είσαι? Καλά στο, αυτό είναι κομφούζιο. Άλλοι νομίζω εγώ, άλλοι νομίζουν οι άλλοι. Έλα, αρκετά γελάσαμε, φύγε τώρα. Όχι, δεν φεύγω. Φύγε, είπα, γιατί έχω τσατιστεί. Αν ήξερες πόσο μου αρέσει τσατισμένο. Φύγε, καμότο! Καλά, ντε! Πώς κάνεις έτσι? Πω, πω, γεροντοκόρος. Shit. Είναι κλειδωμένα. Α, έχεις όρεξη απόψε? Όπως και κάθε μέρα. Δικουλά. Τι είναι, βρε Σωτηράκη? Τέλειωνε, δώσ' μου το κλειδί. Δεν θυμάμαι που το έβαλα. Δώσ' μου το κλειδί, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω. Τι θα κάνεις, μωρέ, δες το δινόρις, τι θα κάνεις. Τι θα κάνω? Ναι, τι θα κάνεις. Θες να σου πω τι θα κάνω? Ναι, για πες μου τι θα κάνεις. Γάμω το. Φύγε τώρα. Δεν πάω πουθενά. Βάλε μου ένα ζυπέλαιο νερό. Γεια χαρά. Καλώς την. Ο Σωτήρης, με φάνηκε. Δεν χτύπησε κάρτα απόψε. Άπληξη φαίνεται. Θα έρθει αργότερα, δεν μπορεί. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα, άστα να ανεμίζουνε στην τρελή νοτιά. Έλα, κοιμήσουν αργά. Πώς τους βλέπεις εσύ, τον Νίκο και τη Βίκη? Φαίνεται να τα έχουν ξαναβρει. Εσύ μην ανακατεύεσαι, ό,τι είναι θέλημα. Ναι, αλλά στην Αθηνά και χειρακίνη. Μη με τρομάζεις. Τι έχεις κατά νου? Τίποτα. Ησύχασε. Παναγία μου! Αμάρε, Βέρα μου. Και να μην ήμουν καρδιακός, θα με είχες καταντήσει. Ναι. Το ξενυχτάνε τα γερόντια μου. Βά, εδώ πιάσαμε τη χαζοκουβέντα. Να φτιάξω σου πιες, αύριο θα τις φας. Απ' τα χεράκια σου και δεν θα τις φάω. Πώς είσαι εσύ? Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω να σε βλέπω. Λοιπόν, άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα, γόρι μου. Κοιμηθείτε με την ησυχία σας το πρωί. Η Βίκη πού είναι? Πού είναι, τι εννοείς? Δεν κοιμάται. Δεν είναι μέσα. Είπε θα πηγαίνει πουθενά. Δεν νομίζω. Εδώ ήτανε. Στο μπάνιο κοίταξες. Mm-hmm. Δεν είναι. Θα τριγυρνάει να καληνυχτίζει. Άντε, φιλάκια. Τον είδες? Στιγμή δεν αντέχει μακριά της. Ναι, το πουλάκι μου. Εμένα μου θυμίζεις. Ναι, το πουλάκι μου. Άντε. Ώρα για ύπνο. Πού πας? Να σου φτιάξω ένα γάλα. Δεν θέλω. Γιατί δεν θες? Ένα γάλα πριν τον ύπνο είναι απαραίτητο. Το λένε όλοι οι γιατροί. Μα δεν θέλω. Όχι, θα το πεις.
Θες να σε βρει καμιά οστεοπόρα στα καλά καθούμενα, δεν μας φτάνουν να σε έχουμε. Τι σε έπιασε ξαφνικά? Εμένα δεν με σκέφτεται κανείς. Να πεθάνω ησυχάσω. Πάνω σου φτιάξω το γάλα, κοιμήσου έτσι. Είσαι εντάξει, Εμιλία μου? Γιατί να μην είμαι? Θες καμιά κουβερτούλα, έβαλε κρύο απόψε. Όχι, δεν θέλω. Μήπως θες λίγο νεράκι? Κάνει ζέστη εδώ μέσα. Ούτε νεράκι θέλω. Καλά, καληνύχτα. Αυτά ήρθες να με ρωτήσεις? Ναι, τι άλλο? Α, και μήπως παρεπιπτόντως δηλαδή. Ξέρεις που είναι η Βίκη? Τι να σου πω, δεν την είδα απόψε. Α, θα έχει βγει στον κήπο. Μπορεί. Για να μαζέψεις αλιγκάρια. Σωστά. Τέτοια ώρα βγαίνουνε. Άντε, καλό ξημέρωμα. Άρχισαν τα όργανα. Όλα δικά σου, μάτια μου. Κι ο πόνος σου δικός μου. Πολλά τα μάτια μου. Στις γειτονιές του κόσμου. Αργά θα το πω στη μάνα σου. Ουέ και αλλημονό σου. Τη μύδια την έχεις, ακουστά. Τα έπαιξε η γιαγιά. Αν είσαι μάνα, αν είσαι μάνα, αχ κι αν είσαι. Ξαπλώσεις? Εσύ γιατί δεν ξάπλωσες? Τώρα καθοδόν είμαι. Στο μικρού είναι. Ποιος? Τι κάνεις εκεί, καπνίζεις? Αυτό σε μάρανε. Κοίτα εκεί να προλάβεις να μην γίνει το κακό. Ποιο κακό, τι να προλάβω, δεν σε καταλαβαίνω. Κοίτα μη σε πάρει ο ύπνος με το πουρο και πάρουμε καμιά φωτιά. Δεν κινδυνεύουμε. Ήδη έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μας. Καληνύχτα. Νύχτα. Σ' άρεσαν τα μελέτητα? Πόσα με? Δεν είπες τίποτα. Είπα να μην τα μελετήσω. Δεν μιλάς απόψε. Με το τσιγκέλι στα βγάζω. Άκου, Βλάση. Δεν ξέρω αν σου διαφεύγει. Αλλά εγώ είμαι κυρία. Γιατί είπα εγώ ότι είσαι δεσποινής? Πού τα βρίσκω ώρες-ώρες? Σε παρακαλώ, προσπάθησα να σοβαρευτείς. Πρέπει να σου μιλήσω. Δεν μπορώ να σοβαρευτώ. Κοντά σου γίνομαι παιδί, σκολιαρούδι. Άκου, Βλάση, αυτό που έγινε τις προάλλες στο εργοστάσιο δεν έπρεπε να γίνει. Συμφωνώ. Χάθηκαν τα ξενοδοχεία. Δεν εννοώ ότι δεν έπρεπε να γίνει στο εργοστάσιο, εννοώ ότι δεν έπρεπε να γίνει καθόλου. Γιατί? Δεν ήμανε καλός? Ήσουν, θέλω να πω. Γιατί η Κικίτσα είχε να το λέει. Παράπονο στο κρεβάτι δεν είχε. Μη μου μιλάς για την Κικίτσα, σε παρακαλώ. Άσε με να σου εξηγήσω. Φλάση. Κινδυνεύουμε.
Από τι? Από τον άντρα μου. Έτσι και υποψιαστεί τίποτα. Ο Παναγιώτης είναι φθιώτης. Όχι ρε γαμούτη. Και δεν γιατρεύεται. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Είναι από τη φθιώτιδα. Πώς να σου το πω, λαμνιώτης. Και λοιπόν κι εγώ είμαι σεραίος. Δεν ξέρεις από λαμνιώτες τι βαρύ χέρι έχουνε. Κι ειδικά ο Παναγιώτης. Αντερέκει μέχρι εκεί πάνω. Ντερέκει. Μέχρι εκεί πάνω. Δεν το πιάσα. Θα με κάνει ντα ο κύριος Παναγιώτης. Πες του αν είναι άντρας, τον περιμένω τα ξημερώματα στις τρεις γέφυρες. Μη φωνάζεις, γίναμε θέαμα. Πες του όπως το λέω, τα ξημερώματα στις τρεις γέφυρες, μην τα κάνω λίγο εδώ μέσα! Ηρέμησε, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Δεν μπορώ. Ανταριάζομαι για πάρτι σου. Τι παθαίνεις? Ανταριάζομαι. Πάμε και δανάς έξω, στην καρότσα στο ημιφορτηγό. Βλάση, σε σφί! Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Απόψε κιόλας. Δεν με νοιάζει ποιον φιλούσες μέχρι χτες που είμαστε ξένοι. Δεν με νοιάζει ποιον ανούριζες τις νύχτες σαν πουλί. Όποια και να σε είσαι δική μου ένα κομμάτι απ' τη ζωή μου. Κάνει το κορίτσι μας. Εγώ, κυρία Βίκη, την αλήθεια μου θα την πω. Θα την πεις. Δεν ξανακοιμάμαι μαζί της. Με τάραξε στις κλωτσιές. Άκου υπερβολές. Γιατί με τη Χρυσούλα κοιμήθηκε? Βέβαια. Με ποιον άλλον? Και ροχάλιζε και μούγκριζε. Μάτι δεν έκλεισα. Γιατί κοιμήθηκες με τη Χρυσούλα? Γιατί? Πες την αλήθεια. Όχι, πες την εσύ. Γιατί δεν χωράνε πια με τον κυρνίκο στο κρεβάτι? Έχεις δίκιο. Όχι, έχει δίκιο. Το κρεβάτι αυτό το έχει ο Νίκος από το γυμνάσιο. Πώς να χωρέσουν τα παιδιά? Ανέβηκα για να κοιμηθώ και τον είδα να κοιμάται έτσι απλωμένος. Ξέρετε πώς απλώνει τον Νίκος, αχ τα πόδι. Είναι και δύο μέτρα ζωή να έχει. Οπότε τον λυπήθηκα να τον ξυπνήσω και... ήρθε σε μένα! Ακριβώς. Πήγα κατευθείαν στις Χρυσούλας. Και γιατί δεν κοιμόσουν στον Ξενώνα? Στον Ξενώνα? Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Ξένη είναι για να κοιμηθεί στον Ξενώνα. Εκτός αν με θεωρείτε ξένη. Προς Θεό, τι είναι αυτά που λες? Πάντως ούτε κι εγώ ξανακοιμάμαι μαζί σου. Γιατί παραμιλάς τον ύπνο σου και μάλιστα στα αλβανικά και τρομάζω. Λοιπόν, τέλειωσε. Σήμερα κιόλας θα παραγγείλουμε κρεβάτι. Είναι αμαρτία να ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Να κοιμάται χωριστά το ζευγάρι. Δεν το θέλει και ο Θεός. Κανείς δεν το θέλει. Ο Νικολάκης κοιμάται ακόμα? Καλημέρα, κοιμήθηκα στις Χρυσούλες. Για το βράδυ ήρθα να ξαπλώσω και σε είδα να κοιμάσαι έτσι απλωμένος. Ξέρεις πως απλώνεις, σαν χταπόδι, και δύο μέτρα ζωή να έχεις. Οπότε σε λυπήθηκα να σε ξυπνήσω και λέω που να πάω. Δεν πήγα στον Ξενώνα γιατί ξένη είμαι και έτσι κατέληξα στις Χρυσούλες. Παμπρόνι προκάναμε, τέλος πάντων. Ροχαλίζει και αλβανικά, μην τα συζητάς. Σε ρώτησα εγώ τίποτα?
Όχι, επειδή θα με ρώταγες. Δεν είχα σκοπό. Καλά, άνθρωποι είμαστε, να μην πούμε και μια κουβέντα. Έτσι οδηγούμαστε στην αποξένωση και στην απαυτή. Και έχει γίνει η κοινωνία μας σκατά. Αισί, χτύρπια. Τι γίνεται? Γιατί καθαρίζεις, έχεις συμβεί κάτι κακό? Το βράδυ εξαφανίσου, περιμένω μια κοπέλα. Πάλι? Έλα ρε Γρηγόρη, δεν αντέχω να κρινάω κάθε βράδυ σαν το αδέσποτο. Άκουσες τη σούπα? Μα γιατί δεν το παίρνεις απόφαση, αφού δεν σου κάθεται καμία? Απ' τη γρουσουζιά σου. Αν δεν τα καταφέρω και απόψε, τελείωσε. Θα πάω να ζήσω σε κάνα ξερονήσει. Να κλειδωθώ στο δωμάτιό μου? Σου ορκίζομαι, δεν θα σε ενοχλήσω. Εσύ να είσαι εδώ μέσα και να μην κάνεις τη μαλακία σου. Αποκλείεται. Με έχεις παρεξηγήσει, αλλά η ιστορία θα με δικαιώσει. 9:30 σχολάω. 10 θα είμαστε εδώ. Μην τυχόν και σε πετύχουμε. Σωτήρη, τη Βίκη δεν την είδες? Την είδα. Και δεν έχεις να πεις τίποτα? Για ποιο θέμα? Μπαίνεις και βλέπεις δυο ανθρώπους. Και καλά εμένα με έχεις γραμμένο από χρόνια. Αλλά στη Βίκη δεν μπορείς να πεις μια καλημέρα? Μου είπε. Πότε? Πότε σου είπε καλημέρα? Εγώ που ήμουνα? Μην προσπαθείς να το δικαιολογήσεις. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα, Σωτήρη. Δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Μπορεί να περάσετε μια ζωή μαζί. Πρέπει να είστε μονιασμένοι. Τι έχετε να μοιράσετε? Τίποτα. Γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου. Όχου, πρωί-πρωί. Τι θέλω κι έρχομαι. Τι έγινε πάλι και τώρα και είστε πρωί-πρωί? Ο μικρός, δεν το ξέρεις? Τέλος πάντων, σας έχω μια έκπληξη για απόψε. Σας έχω κλείσει τραπέζι στο Καρνάγιο. Τι είναι το Καρνάγιο? Ένα πολύ σικρές τώρα, το έχει ένας φίλος μου. Φτιάχνει μια πεσκαδρίτσα. Ωραία, πάμε όλοι μαζί. Εγώ δεν είμαι ακόμα για τέτοια. Απόψε θα πάτε τα δυο σας. Ωραία, πατέρα. Πάμε άλλη φορά όλοι μαζί. Θα μου χαλάσετε το χατήρι. Αν το βαστάει η καρδιά σας, κάντε το. Ωχ, τι πάθαμε. Και δεν έχω καμία διάθεση. Γιατί έχω εγώ? Γιατί τι σου συνέβη? Τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν μου συνέβη. Σαν τι να μου συμβεί δηλαδή? Πρέπει δηλαδή να μου συμβεί κάτι? Δεν μου φτάνουν όσα μου έχουν συμβεί. Δεν είσαι καλά? Όχι, δεν είμαι. Γι' αυτό πάμε στο Καρνάγιο. Να φάμε καμιά πεσκανδρίτσα, μπας και συνέλθουμε. Στην υγειά μας. Στα καλύτερα που θα έρθουν. Μακάρι. Ξέρεις, Γρηγόρη,
Εγώ είμαι πολύ πληγωμένη από την προηγούμενη σχέση. Καλώς όρισες στο κλαμπ. Εγώ είμαι ερήπιο από την τελευταία. Εμείς χωρίσαμε πολύ άσχημα. Εμείς να δεις. Κοντεύουν 3 μήνες και ακόμα να το ξεπεράσω. Εμείς τα είχαμε 7 χρόνια και 4 μήνες. Εμείς... πολύ πιο λίγο, αλλά ήταν πολύ έντονο. Και ανέχτηκα πολλά. Άσε, δεν φαντάζεσαι τι τράβηξα εγώ. Αλλά το ποτήρι ξεχύλισε όταν έμεινε έγκυος. Όχι, είχατε και τέτοια, ε, κατάλαβα. Κάτσε, τι εννοείς, ποιος έμεινε έγκυος? Η Μυρτώ. Μυρτώ τη λέγανε. Α, μάλιστα. Βρε τη Μυρτώ. Παράλληλα με μένα, τα έχει με το γυναικολόγο μας. Άκου να δεις. Δεν είναι να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Κι έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση. Είπα στον εαυτό μου. Αφροδίτη, ξαναγύρνα στους άντρες. Και ξαναγύρισα. Εκ μέρους των αντρών, σε καλωσορίζω. Λοιπόν, τελικά είσαι πολύ προχωρημένος. Ναι, είμαι. Από πού το κατάλαβες? Δεν σοκαρίστηκες καθόλου που σου είπα για τη Μυρτώ? Όχι, γιατί να σοκαριστώ? Στην εποχή μας αυτά. Αχ, νιώθω πολύ άνετα μαζί σου. Αφροδίτη. Γρηγόρη. Μ' αρέσεις. Θα πιούμε κι άλλο. Οπωσδήποτε. Φέρε κρασί. Τι λες? Κάτι άστραψε έξω σαν φλας. Φλας? Μπα, όχι, το πάει για βροχή. Μ' αρέσει να βρέχει έξω και εμείς να είμαστε εδώ. Και εμένα. Μια φορά με τη Μυρτώ στη Σκόπελο μας είχε πιάσει μπουρίνη. Μην την ξαναναφέρεις τη Μυρτώ, να χαρείς. Νομίζεις είναι εύκολο? Ύστερα από την απόψινή βραδιά, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Όχι. Γιατί? Οι ζωές μας θα αλλάξουν. Α, Γρηγόρη, είσαι τόσο σεξι. Έχω παχύνει λίγο, όχι πολύ, 1,5 κιλό. Αλλά όλο το έχω πάρει εδώ το βάρος. Το στομάχι σου είναι πολύ σεξι. Μου θυμίζει το στομάχι της Μυρτός. Χαίστε τη Μυρτώ. Και έχεις και πιασήματα. Μ' αρέσουν τα πιασήματα στον άντρα και στη γυναίκα. Γενικά μ' αρέσουν τα πιασήματα. Τι είναι? Τα άφησε να έξω. Πού? Όχι, ιδέα σου είναι. Όχι, τον είδα! Έλα, ρέμισε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλέ, τον είδα! Περίμενε. Τι σου λέγα? Κανείς. Γρηγόρη, δεν είμαι τρελή. Τον είδα. Και να σου πω και κάτι. Δεν ήταν άνθρωπος. Τι ήταν? Μη με κοροϊδέψεις. Εγώ πιστεύω στους εξωγήινους. Αυτό έξω από το παράθυρο ήταν εξωγήινος. Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες? Αλήθεια σου λέω, μπορώ να σου το περιγράψω. Είχε πορτοκαλί κεφάλι, 3 μάτια, δεν θυμάμαι πόσα χέρια. Χαλάρωσε. Και μου θύμισε λίγο τη Μυρτώ. Άντε πάλι Μυρτώ. Δεν είμαι καλά. Γρηγόρη, θα με ξανακάνεις γυναίκα? Στο εγγυώμαι. Πάμε μέσα. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι.
Άφησε το τέρι μου και τις μισείς καρδιά.